Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Πώ η pop κουλτούρα μπορεί να δίνει έμεσα μηνύματα σεξισμού, μισογυνισμού και λανθασμένων τρόπων λειτουργίας, σκέψης και συνδεσιμότητας, όπως είναι η συνεξάρτηση. Έχω δύο φίλες οι οποίες με έχουν γράψει. Καταρχάς θα διαβάσω το δεύτερο email και μετά θα πάω στο πρώτο. Αγαπητή Θέκλα, γεια σου. Παρακολουθώ τα βίντεό σου εδώ και κάποιους μήνες. Η αλήθεια είναι πως δεν τα χορταίνω. Ευχαριστώ αγαπή μου. Με βοηθούν πάρα πολύ να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου, τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν, του ανθρώπους που έχω δίπλα μου και γύρω μου. Έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω μια εσωτερική ηρεμία και η τρικυμία έχει φύγει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μόνο μερικά κύματα νιώθω που και πού και γι' αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Θεωρώ ότι μαζί με την ψυχοεκπαίδευση θα μάθω να διαχειρίζομαι καλύτερα τα συναισθήματά μου, να τα καταλαβαίνω. Μπράβο, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ για σένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επέλεξε να κάνει και ήθελα να σου πω, αν και το ξέρει, ότι αγγίζει πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούω καιρό που μιλά για την pop κουλτούρα και πώ μα επηρεάζει. Εδώ να εξηγήσω τι είναι η pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα είναι όλα ό, τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε μέσα. Από τα δημοφιλή μέσα, media, όπως είναι το διαδίκτυο πρώτο και καλύτερο στις μέρες μας, οι διαφημίσεις, η τηλεόραση, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, τα δημοφιλή βιβλία. Όταν λέμε pop κουλτούρα, popular culture σημαίνει στα αγγλικά, είναι η δημοφιλής κουλτούρα. Στο βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο λέει για το πώς η pop κουλτούρα επηρεάζει τις απόψεις μας για τις σχέσεις και τον έρωτα και το γάμο κλπ. Λοιπόν, έχει έχεις απόλυτο δίκαιο λέει φίλοι, για την pop κουλτούρα. Πόσες φορές έχουμε επηρεαστεί από πεπιθήσεις και κοινωνικές επιταγές, από παγιωμένες απόψεις οι οποίες διαιωνίζονται και από τα μέσα ενημέρωσης, το σινεμά, τη μουσική βιομηχανία, αυτό που ξέχασα να πω προηγουμένως τα τραγούδια και δυστυχώς η λίστα συνεχίζεται και τα βίντεο κλίπς επίσης, όχι μόνο τα τραγούδια. Τις προάλλες σκεφτόμουν τη δύναμη της μουσικής. Πόσες φορές επηρεάστηκαν αρνητικά εκατομμύρια γυναίκες και άντρε από ένα μεμσίμηρο τραγούδι υπομένοντας και συγχωρώντας απέσιες και προσβλητικές συμπεριφορές. Οι πόσε φορέ τραγούδια που γράφτηκαν από στου καλλιτέχνε τα εστερνίστηκαν, τα ενστερνίστηκαν άντρε και γυναίκε, αλλάζοντα τη συμπεριφορά τους προ το χειρότερο, πολλέ. Καμιά φορά όμω γράφονται και τραγούδια από ψυχοεκπαιδευόμενου ανθρώπου, που η στίχη του είναι τόσο δυνατή, ώστε να αλλάξουν την οπτική αλλά και την πεποίθηση ενό ανθρώπου προ το καλύτερο. Το I will survive, της Αρίθα Φράγκλιν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Περιγράφει το ταξίδι προς την ελευθερία από μια σχέση με ενάρκησο, ο οποίος επιχειρεί το λεγόμενο «hoovering», αλλά η ψυχοεκπαιδευόμενη πρωταγωνίστρια στο τραγούδι καταφέρει να βρει τη δύναμη και να του δείξει την πόρτα. Πρόσφατα ένα ακόμα τέτοιο διαμάντι νομίζω ότι ήρθε να προσθεθεί σε αυτή τη λίστα. Το «Flowers» της Miley Cyrus. Ένα κορίτσι που πέρασε από όλε τι επιταγέ τη pop κουλτούρα του τομέα τη έφτασε στο σημείο να πει τον μαγικό στίχο I can love me better than you can. Πόση δύναμη βρίσκεται σε αυτά τα λόγια. Μπορώ να αγαπήσω εμένα καλύτερα από ό,τι μπορεί εσύ. Η σημαντικότερη σχέση τη ζωή μου είναι με τον εαυτό μου και θα τον προσέχω και θα του δίνω αυτά που χρειάζεται. Πόσο σημαντικό δίδαγμα. Για όλους τους ανθρώπους και ειδικά για τα νέα κορίτσια που δεν έχουν εμπειρία. Θέκλα μου, αν δεν το έχεις ακούσει, άκουσε το σε παρακαλώ. <laughs> Τις απάντησα πίσω τη φίλη. Όχι μόνο δεν το έχω ακούσει, το άκουσα και κάναμε και βίντεο. Όπου συγκρίναμε μάλιστα το τραγούδι Flowers της Μάιλι Σάιρου με ένα άλλο τραγούδι που τραγούδισε η Σακύρα εκείνη την περίοδο. Και αναλύσαμε τους στίχους και το δύο τραγουδιών και εξηγήσαμε πώς μπορεί ένα τραγούδι να είναι χρήσιμο και μπορεί, πώς μπορεί ένα τραγούδι να παρακινεί προς συμπεριφορές όπως έγραψες και εσύ πολύ ορθά παραπάνω οι οποίες είναι περισσότερο κακοποιητικές, εκδικητικές και ούτω καθεξής. Να θυμηθώ να βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το βίντεο αυτό στο οποίο α, συγκρίνω το τραγούδι της Σακύρα με αυτό της Μάιλη Σάιρουσου. Και απέναντι άγραψα κιόλα στη φίλη ότι το I will survive τη Αρίθα Φράγκλιν είναι ο εθνικό μου ύμνο εδώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Θέκλα, μα δεν το έχει ακούσει, άκουσε το σε παρακαλώ. Το άκουσα και το ξανακούσω τώρα μόλι τελειώσω την βιντεοσκόπηση. Θα βρει και τα λόγια σου μέσα σε αυτά του τοίχου. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά που απλόχερα μου δίνει χωρί να το ξέρει. Να είσαι πάντα καλά. Καλή εβδομάδα να έχει φιλιά. Αυτό ήταν το πρώτο email λοιπόν Είπαμε στην περιγραφή αυτού του βίντεο Θα σας βάλω το βίντεο όπου αντιπαρατίθενται οι στίχοι Του τραγουδιού της Miley Cyrus Flowers με εκείνο τη Σακίρα Και πάμε τώρα στο δεύτερο email Το οποίο έχει τίτλο Σεξιστικά παιγνίδια στο κινητό και pop κουλτούρα Αγαπητή Θέκλα καλημέρα Χαίρετε η αλήθεια είναι ότι σε παρακολουθώ του τελευταίου μήνε ακούγοντα τα podcast σου στο Spotify καθώ δεν είμαι φαν του YouTube. Ε, για να τα ακούσει αυτό, όπω θα μπει στο YouTube. Τα συμπαρασύρουμε στο YouTube. Εξάλλου, ακούω πολύ συχνά πολλά podcast διαφορετική θεματολογία. Οφείλω να ομολογήσω τα παρακάτω. Έχει μεταδοτικότητα με αργή, σταθερή και καθαρή ομιλία που βοηθάει πολύ στην κατανόηση. Σε ευχαριστώ. Αν και εδώ στο YouTube μιλάω λίγο πιο γρήγορα επιλέγει ωραία θεματολογία που μας αγγίζει τις περισσότερες φορές, ευχαριστώ. Και έχεις μεγάλη εμπειρία που μας βοηθάει καθώς χρησιμοποιείς παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση. Να σε καλά, νέα φίλη από τα podcast. Θέλω να αναφέρω κάτι που με ενοχλεί έντονα, αλλά δεν ξέρω πώς και πού πρέπει να εκφράσω την έντονη δυσφορία μου και σκέφτηκα εσένα πιο πολύ γιατί θίγοντας το θέμα, επειδή έχεις πολύ γυναικείο πληθυσμό να σε παρακολουθεί, ίσω θίγοντά το να αγγίξει περισσότερε γυναίκε και κάπω να αντιδράσουμε. Λοιπόν, γυρνώντα από τη δουλειά, ξαπλωμένη για 15 λεπτά, είτε στο κρεβάτι είτε στον καναπέ, παίζω στο κινητό προκειμένου να χαλαρώσω και να αποβάλω την ένταση τη ημέρα. Ένα παιχνίδι που όμω ταυτόχρονα βοηθά και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Απλώ ξεφεύγω. Σε καταλαβαίνω απολύτω, έχει από το 2013. Που παίζω το candy crush. Ένα παιχνίδι στο κινητό επίση, δεν είμαι και πολύ καλή, αλλά με βοηθάει, όπω είπε, να χαλαρώνω και βοηθάει και στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Η φίλη όμω παίζει ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο το έχω δει και τη ζήτησα κιόλα να μου στείλει απεικονίσει οθόνη, τι οποίε αρχίστε να βλέπετε τώρα εδώ στην οθόνη θα, θα χρησιμοποιήσω νέα τεχνολογία που δεν σα έχω συνηθίσει εδώ στα βίντεο να σα βάλω εικόνα μέσα στην εικόνα. Σηκώθηκε ο κιλάκι από πίσω, το βλέπετε και πίσω το λάκι που λέει τι αλλάξε ο τόνο τη φωνή τι γίνεται. Βλέπετε τι εικόνε τώρα. Αυτό που διαπιστώνω πολλέ φορέ και εκνευρίζομαι είναι ότι παρεμβάλλονται. Προτείνονται συχνά πυκνά έντονα σεξιστικά παιχνίδια Α, δεν το παίζει αυτό η φίλη, παίζει κάποιο άλλο, αλλά τη βγαίνει διαφήμιση με αυτό. Α, α ίσω και εσύ παίζει κάνε κράσο, ίσω. Κάποτε τι παίζαμε προηγουμένω, παίζαμε τα Angry Birds, τα θεωμένα πουλιά. Λοιπόν, εκεί για δεν τα καταφέρνω στα Angry Birds, με τίποτα. Αυτό που διαπιστώνω πολλέ φορέ και εκνευρίζομαι, λέει η φίλη, είναι ότι παρεμβάλλονται, προτείνονται συχνά πυκνά έντονα σεξιστικά παιχνίδια που δείχνουν να. Εδώ. Εδώ, μια κακομήρα γυναίκα εντό αγωγικών με παιδί που τρέμουν και κλαίνε μέσα σε σπίτι που είτε έχει σπασμένο παράθυρο το χειμώνα με χιόνια, είτε δεν έχει ζεστό νερό να κάνουν με το παιδί μπάνιο, είτε δεν έχουν ξύλα να βάλουν στον τζάκι να ζεσταθούν και πρέπει να τραβήξουν του κατάλληλου πύρου από ένα χωνί με κέρματα, πολλά, και πρέπει να τραβήξουν του κατάλληλου πύρου από ένα χωνί με κέρματα πολλά, ώστε να πέσει το χρήμα και να μπορέσει η υποτιθέμενη κακομήρα να επισκευάσει τις ζημίες. Έχω δει επίσης ένα άλλο τραγικό παιχνίδι όπου γυναίκα με παιδί βλέπει με κακόμηρη συμπεριφορά τον μπαμπά να φεύγει με εγκόμενα και να διασκεδάζει και να κάνει καινούρια ζωή και τη γυναίκα να πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις ξεφτιλιστικές ώστε να διεκδικήσει λίγα χρήματα για να ταΐσει το παιδί της να αντιθούν και να μπουν σε ένα σπιτάκι. Όντως υπάρχουν αυτά τα άθλια, άθλια παιχνίδια στο κινητό. Πόσο μαλάκε, ξεφτίλε, εξιστέ υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία που φτιάχνουν τέτοια παιχνίδια, που πληρώνεται για να τα φτιάχνουν και εργοδότε που τα υποκινούν γιατί θεωρούν ότι έχουν πέρασει. Πόσο πολύ, πολύ και πολύ, δυστυχώ. Δεν έχω δει παιχνίδι που να είναι ένα μαλάκα κακομοίρι. <laughs> Είμαι σίγουρη ότι ξέρει ότι καμία άλλη ψυχολόγο δεν θα στο διάβαζε έτσι όπω το γράφει ξέρεις, <laughs> ξέρεις που να το στείλει. Δεν έχω δει παιχνίδι που να είναι ένα μαλάκα κακομύρης που να τον έχει αφήσει η γυναίκα του παίρνοντα και το τα παιδιά μαζί τη και αυτό να πρέπει να την παρακαλάει να γυρίσει για να έχει ένα ζεστό πιάτο φαΐ στο τραπέζι διαφορετικό κάθε μέρα. Στίβα τα πουκάμισα, τα σόβρακα, τα μπλουζάκια σιδερωμένα και το σπίτι καθαρό. Δεν υπάρχει. Ξέρω πολλού. Μαλάκε, με συγχωρείτε, αλλά δεν το διαβάζω ακριβώ όπω είναι. Γιατί είναι πολύ έντονη φίλη και συμμερίζομαι την έντασή τη. Ξέρω πολλού μαλάκες που μένουν σε κολοχανία, συνήθω έτσι τα αφήνουν να δεν περάσει η γυναίκα να μαζέψει τι ατσαλιέ του και σε αυτή τη σεξιστική ακόμη κοινωνία που ζούμε, που οι άντρε πληρώνονται καλύτερα από τις γυναίκες αυτοί βρίσκουν λύσεις. Για παράδειγμα τελικά θα γυρίσουν στη μάνα τους για φαΐ, θα πληρώσουν μια αλβανή για το καθάρισμα και για το σιδέρωμα και θα βγάλουν γενκόμενα να γαμίσουν τσίκ, και θα την πληρώσουν καλά σε ωραίο μπαρ, εστιατόριο και εκδρομή, σε ωραίο ξενοδοχείο, σε καλό προορισμό ενώ όταν είναι παντρεμένοι έχουν όλες τις παραπάνω απαιτήσει χωρίς τις αντίστοιχες παροχές της συζύγους. Τι μηνύματα Θεέ μου, και τι πλήση εγκεφάλου γίνεται στους νέους αυτή της κοινωνίας μέσω των media; Δεν θα αλλάξουμε ποτέ ως κοινωνία, ούτε οι γυναίκες θα διεκδικούν δικαιώματα θέσης και αναγνωρισιμότητα, αν ανεχόμαστε τέτοια πράγματα. Κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Και λέει η φίλη, η οποία έχει στείλει αυτό το email, εγώ είμαι 56 χρόνων, δεν έχω παντρευτεί και δεν έχω κάνει παιδιά από πεποίθηση, γιατί δεν μου αρέσει η κοινωνία που ζούμε, γιατί τις γυναίκες τις αντιμετωπίζουν ακόμη ως κατώτερα όντα. Δεν είμαι διπρόσωπη ώστε να απολαμβάνω κάνοντας την κότα ό,τι μου προσφέρεται με όποιο τρόπο και στην ποσότητα που οι άντρε θέλουν να μου προσφέρουν ώστε να κάθομαι στα αυγά μου ανεχόμενη πολλά για να κάνω παιδιά και να λέω ότι ολοκληρώθηκα ως γυναίκα. Με ενδιαφέρει η ολοκλήρωση μου ως άνθρωπος και όχι απαραίτητο γυναίκα μέσω της, μέσω της ενδοσκόπησης και της αυτοθεραπείας. Τότε γίνεσαι ισότιμο μέλος της κοινωνίας, ισότιμο μέλος μιας οικογένειας και της ψυχοθεραπείας θα έλεγα. Και του πνευματικού αγώνα που, από, από είναι η αυτοθεραπεία, της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του πνευματικού αγώνα. Ενδοσκόπηση θα, αυτό που λες εσύ ενδοσκόπηση είναι αυτό που λέω εγώ πνευματικός αγώνας και η αυτοθεραπεία το ίδιο αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία για όσους ανθρώπους θέλουν να α, ολοκληρωθούν και να βελτιωθούν και ίσως έχουν και κάποιες δυσκολίες δεν λέω ότι εσύ έχεις κάποιες δυσκολίες ε, έχει περισσότερο από εμάς κουβαλάμε τραύματα στο ιστορικό μας τραύματα από την παιδική μας ηλικία τραύματα από μια κοινωνία πατριαρχική που τραυματίζει τις γυναίκες Τραύματα από σχέσει μα, τραύματα από αδικίε κλπ, κλπ. Και τη λέω: Μπορεί να μου στείλει κάποια screenshots, και μου έστειλε αυτά που σα έδειξα προηγουμένω. Και λέει: Έψαξε τα applications του Apple Store, ή το Apple Store είναι ένα κατάστημα για αυτούς που έχουν iPhone, που είναι οι εφαρμογές. Το αντίστοιχο νομίζω για τα Android είναι το Play Store. Κάνοντα search: Poor Girl Games και βρήκα αυτά που σου στείλα. Αλλά όταν έκανα search Poor Men Games, έβγαλα πώ να γίνει κάποιος... macho guy. Θα ξέρας. Μην ξεράζει. Μην ξεράζει. Κρατήσου. Συγκρατήσου. Έχει δίκιο. Είναι απαράδεκτα αυτά τα παιχνίδια. Και αυτά τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, τα παιχνίδια που παίζουμε στο κινητό, είναι μέρος της pop κουλτούρας. Και είναι απαράδεκτο που περνάνε τέτοια μηνύματα εν 2023 σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Που είναι πολλά δισεκατομμύρια οι άνθρωποι στον πλανήτη που διαθέτουν έξυπνο κινητό τηλέφωνο και πάρα πολλοί ανήλικοι διαθέτουν έξυπνο κινητό τηλέφωνο και μην μπορεί να παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Και η αλήθεια είναι ότι όσο βλέπουμε αυτέ τι εικόνε, όσο κανονικοποιούνται αυτέ οι εικόνε στο μυαλό μα, όπω πολύ ορθά σημείωσε η φίλη που έστειλε το email, τόσο πιο δύσκολο είναι εμεί οι, οι ίδιε να αντιληφθούμε την ανισότητα η οποία διαιωνίζεται και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα σου πω ότι έχω διαφορετική πορεία από εσένα, ότι επέλεξα να κάνω παιδιά. Ήθελα τότε που ήμουν παιδί, και εγώ παιδί, έκανα το γιο μου στα 22 και την κορή μου στα 25. Επέλεξα να κάνω παιδιά, όμως στην πορεία δεν επέλεξα να είμαι σύζυγος και επέλεξα να αναλάβω μόνη μου την ευθύνη για να μεγαλώσω τα παιδιά και μόνη μου την ευθύνη για να παρέχω στον εαυτό μου αυτές τις παροχές που λες ότι παρέχουν οι άνδρες τις γυναίκες τους. Δεν χρειάζομαι κανέναν άνδρα να μου παρέχει καμία παροχή και νομίζω ότι πλέον έχω μάθει το μάθημά μου, ακούσε, να μην παρέχω ούτε εγώ καμία παροχή σε κανέναν άνδρα για να με αγαπήσει, βλέπε στην Το πρόβλημα που είχα εγώ, λέω, ή που εξακολουθώ να έχω, αλλά βρίσκομαι σε αποθεραπεία. Λοιπόν, όντω τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο κινητό, οι διαφημίσει, τα τραγούδια όπω πολύ ορθά επισήμανε οι φίλοι με το πρώτο email, είναι μέρος της pop κουλτούρας και ναι μας επηρεάζουν. Και ναι, είναι τραγικό ότι υπάρχουν ακόμη και προβάλλονται ειδικά τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν μορφή. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, μα αυτό είναι ένα κλασικό τραγούδι που έχει γράψει ο Τάδε. Και το ακούμε ως κάτι μουσιακό, εμνημιακό ή δεν ξέρω τι άλλο. Το παιχνίδι το ηλεκτρονικό που έρχεται από την Αμερική ή από την Ινδία. Νομίζω οι περισσότεροι οι οποίοι φτιάχνουν τι εφαρμογέ αυτέ είναι στην Ινδία. σω και γι' αυτό, αλλά δεν το σκέφτηκα. Θα ήταν ενδιαφέρον να ψάξουμε σε ποιε χώρε γίνονται αυτέ οι εφαρμογέ. Ξέρω ότι η Ινδία είναι ένα κολοσσό τεχνολογία και έχει πάρα πολλού uh, Ινδού υπηκόου uh, οι οποίοι είναι πολύ καλοί χρήστε τη τεχνολογία και μπορεί να αναπτύσσουν και τέτοιε εφαρμογέ. Αλλά το γεγονό ότι αυτέ οι εφαρμογέ κυκλοφορούν αλογόκριτα και δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν προφανώ και δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση ω προ το τι δίνεται στο ευρύ κοινό. Και είναι και δωρεάν κιόλα αυτέ οι εφαρμογέ. Δεν πληρώνει κάποιο κάτι για να παίξει αυτό το παιχνίδι. σω μέσα στο παιχνίδι να τον προκαλεί για να πληρώσει, να αγοράσει κέρματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δωρεάν το κατεβάζει και επίση είναι και το ότι σου το βγάζει συνέχεια διαφήμιση όταν παίζει άλλα παιχνίδια. Ε, τι άλλο ήθελα να πω, κάτι άλλο ήθελα να πω Α, κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει στο facebook και στο instagram νομίζω Είναι ότι βγαίνουν κάτι ηλίθιες διαφημίσεις για μυθιστορήματα και καλά Τα οποία έχουν έτσι μια προγευσή προ και σου λέει πάντα πάνω να αγοράσεις ξέρω εγώ την εφαρμογή κάτι για να το δεις, που λέει πάλι για τι ιστορίε με κακομπίρε γυναίκε. Και η κακομπίρα ήταν έγκυο. Και τη μέρα του γάμου τη έμαθε πω ο άντρας τη την απαντούσε με την κουμπάρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και διάφορα τέτοια. Και ακόμη και υπάρχουν τέτοιου είδου. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι απαράδεκτα και ότι πρέπει να αντιδράσουμε οργανωμένα και ο καθένα από εμά. Να μην μπαίνει στη διαδικασία να παίζει αυτά τα παιχνίδια, να βάλουμε πολύ κακή κριτική και στο App Store και στο Play Store για αυτά τα παιχνίδια. Μπορούμε οι χρήστε να μπούμε και να βάλουμε κακή κριτική. Μηδέν αστέρι και να πούμε Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι γιατί ε, διαιωνίζει κοινωνικά στερεότυπα σεξιστικά και μισογενιστικά. Αλλά και τα οργανωμένα σύνολα, καλό είναι να αυτά. Μιλάω για τα οργανωμένα ε, γυναικεία σύνολα ή οργανωμένα σύνολα για τα ανθρωπινά δικαιώματα που σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά. Αυτά για την pop κουλτούρα. Καταλάβατε πόσο επικίνδυνη είναι η pop Εγώ θέλω να, προ... να προσθέσω αυτό κλείνοντα ότι όταν ήμουνα στη... στην κλινική για ένα, ένα βράδυ που είχα νοσηλευτεί τον Μάιο, η διπλανή κυρία, ήμ... ήμουνα σε ένα δίκλινο δωμάτιο, παρακολουθούσε μια... ένα σύριαλ. Νομίζω γη τη Ελιά λεγόταν. Και έπαθα σοκ, επειδή δεν παρακολουθώ ελληνικά σύριαλ, έπαθα σοκ όταν είδα πόσο ψεύτικη, ψευδή, αφύσικη απεικόνιση της κοινωνικής πραγματικότητας είχε εκείνο το σύριαλ, το οποίο ήταν ένα παραμυθάκι με σταχτοπουτίτσες. Έτσι ήταν εκείνο το σύριαλ. Και λέει ο άνομα του Θεού, δεν είναι έτσι η πραγματική ζωή. Δεν είναι οι άνθρωποι και τα ζευγάρια τόσο ωραία που συνεννοούνται και τόσο εύκολα που γίνονται όλα. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα ότι τέτοια σύριαλ δημιουργούν ψευδεί προσδοκίε σε πολλού ανθρώπου και διαιωνίζουν μύθου. Ότι αν παντρευτεί, για παράδειγμα, θα είσαι ευτυχή. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Αυτά από μένα για σήμερα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να βοηθήσει έστω και λίγο να βάλει ένα λιθαράκι στην καταπολέμηση των σεξιστικών, μισογενιστικών γιατί όχι και μη σανδρικό στερεότυπο, γιατί υπάρχουν και μη σανδρικά στερεότυπα στην κοινωνία, είπαμε. Όχι τόσο πολλά όσο μισογεννηστικά, γιατί ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία. Και ε, θα μπει αυτό το βίντεο στο playlist, το οποίο έχει να κάνει με τα κοινωνικά στερεότυπα και τι προκαταλήψει. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι απόψει σα. Αν συμφωνείτε, αν έχετε να προσθέσετε ίσω κάποια άλλη πηγή από την pop κουλτούρα, η οποία θεωρείται ότι κάνει παρόμοια ζημιά και ούτω καθεξής. Στέλνω την αγάπη μου σε όλες και σε όλους.